Με μια μεγάλη θεσμική νίκη για τους Έλληνες κυνηγούς και το κυνήγι στη χώρα μας, γενικότερα ισοδυναμεί η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απέρριψε αμετάκλητα και στο σύνολό της την προσφυγή κατά της ρυθμιστικής που είχε υποβάλει η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί έναν ιστορικό θρίαμβο που δημιουργεί νομολογία και δικαιώνει τα πάγια επιχειρήματα του κυνηγητικού κόσμου. Ιδιαίτερη αξία βέβαια έχει η απόφαση αυτή, αφού προέρχεται από το τμήμα περιβάλλοντος του Συμβουλίου της Επικρατείας, γνωστό για την αυστηρότητα και την σχολαστική προσήλωσή του σε θέματα που σχετίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η απόφαση αυτή δεν αποδέχεται ούτε ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για να προσβάλλει τη ρυθμιστική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το κυνήγι. Όμως, για να μην λέω εγώ και μακραίνω περισσότερο τον πρόλογο, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου, τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι πραγματικά μια δικαίωση αυτή η προσφυγή της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση αυτή, έτσι, η οποία από σας δηλώνει πανηγυρικά. Η Φιλοζωική έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένας χρόνος, το οποίο μας δικαίωσε πανηγυρικά, γιατί έχουμε, η Ελλάδα έχει το αυστηρότερο πλαίσιο επάνω στη ρυθμιστική. Διέπεται από μεγάλες μελέτες σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια. Έχουμε καταγραφές πληθυσμού, αυστηρό πλαίσιο επάνω στη ρυθμιστική, συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα πάντα για ό,τι αφορά την άγρια πανίδα, τα ενδυμικά θυράματα και την αποδημία. Mm-hmm. Πράγμα που στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι για ό,τι αφορά το τριγώνι τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μόνο στην Ελλάδα ισχύει και κυνηγείται κανονικά. Και τώρα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιτέλους να εφαρμόσουν το μοντέλο της Ελλάδος. Και μας ήταν μια δικαίωση, το περιμέναμε, δεν φοβούμασταν κάτι, θα έλεγα. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι, τεκμηριωμένοι σε όλες τις απόψεις και δεν είχε συντρέξει κανένας λόγος για να πέσει η ρυθμιστική. Κύριε Παπαγρηγορίου, έχετε τονίσει σε όλους τους τόνους και όλα αυτά τα χρόνια ότι οι κυνηγοί είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά προστατεύουν το περιβάλλον, δεν το αποδεκατίζουν, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται, αν θέλετε, κατά της προστασίας, της πανίδας, της χλωρίδας. Σέβονται πολύ περισσότερο και το περιβάλλον και φυσικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες και των προστατευόμενων περιοχών και των προστατευόμενων ειδών. Έτσι είναι όπως τα είπατε. Να σας δώσω το εξής παράδειγμα. Το 90% των εσόδων μας που έχουμε από ιδίους πόρους, από τα μέλη μας, όλα πάνε για την ορθή διαχείριση της άγριας πανίδας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν από τη θυροφυλακή που από όλα τα έσοδά μας πάνε εκεί για την προστασία, για την καταπολέμηση, την πάταξη της λαθροθυρίας των προστατευόμενων ειδών που έχουμε. Πέραν αυτού δίνουμε μάχες με πάρα πολύ εξοπλισμό και οχήματα για πυρόσβεση, πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών κάθε χρόνο 24 ώρες το 24ωρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό αποδεικνύεται. Εμάς είναι δεύτερο σπίτι, δεν μπορεί, εκεί που είναι και πρέπει να τον προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού, είναι τα πανέμορφα δάση, τα ποτάμια μας και όλα αυτά. Ήδη άμα θα δείτε, συνέχεια έχουμε προβεί σε πολλές μηνύσεις για αρωματικά φυτά. Έχουμε στοχεύσει και εκεί, γιατί βλέπουμε το τι εξρίζωση παράνομη γίνεται, η ποσόστοση αυτή, και παρόλα αυτά έχουμε ζητήσει στο αρμόδιο Υπουργείο πλέον, για να πατάξουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, να μπουν τα διοικητικά προστήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πτέσματα είναι στον αέρα και ισχύουν μόνο τα πλημελήματα. Πράγμα που το τονίσαμε στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αμυρά, το οποίο είναι και από την περιοχή μας, ήδη είναι στην νομοπαρασκευαστική
Και επιτέλους εμείς πιστεύουμε ότι θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτή τη μάστιγα. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με τη δική σας, αν θέλετε έτσι, παρέμβαση, ουσιαστική όμως παρέμβαση, έχει παταχθεί κεραία η λαθροθυρία. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε έξαρση. Τουλάχιστον εδώ στη δική μας περιοχή θυμάμαι πάρα πολλά περιστατικά στο Εθνικό Πάρκο του Αμβρακικού Κόλπου. Δηλαδή υπήρχαν άπειρα περιστατικά και όσο πάει μειώνονται, ώσπου τα τελευταία νομίζω χρόνια είναι ελάχιστα θα έλεγα. Ήταν, έχετε απόλυτο δίκιο και αποδείξαμε μετά από μια προστατευόμενη περιοχή όπως ήταν ο υδροβιότοπος του Αμβρακικού, επιτέλους κερδίσαμε το στοίχημα και ήταν και η θετική εισήγηση του φορέα από την ώρα που επιτράπηκαν οι 6 ζώνες να μειωθεί η λαθροθυρία που οργίαζε μέσα στον Αμβρακικό. Έτσι. Άρα είναι απολύτως συμβατό το κυνήγι και προστατεύει αρκεί να γίνεται ορθή διαχείριση. Εμείς στον Αμβρακικό προσλάβαμε 3 θηροφύλακες μόνιμους εκεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με τζιπάκια, με ειδικές βάρκες, ήδη σε ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Ηπείρου σε ΕΣΠΑ. Μας έρχονται τώρα 2 ειδικά οχήματα για τους βάλτους, τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση μέσα για να μπορέσουμε επιτέλους να επιτηρούμε πιο καλύτερη την περιοχή. Και μόλις πρόσφατα, μόλις προχθές, βγήκε κοινή υπουργική απόφαση που παρατείνει τη θύρα για τα ωφέλη αυτά που προείπα πριν και τη μείωση 90% ως 95% με, όπως σας είπα, και του φορέα διαχείρισης που πατάξαμε τη λαθροθυρία. Και υπογράφηκε και δόθηκε παράταση ως έχει να επιτρέπεται το κυνήγι μέχρι 1η Ιανουαρίου του 2023. Τώρα, όταν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, όταν μιλάμε για προστασία των κάποιων ειδών που ενδημιούν στην περιοχή μας, και εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα αυτά, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό λέγεται αγριόχειρος. Ο πληθυσμός των αγριόχειρων στην περιοχή έχει 10πλασιαστεί, 20πλασιαστεί, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, αλλά τουλάχιστον όσους συναντάμε και όποιους συναντάμε από τον κάμπο είναι, από ορεινά χωριά είναι, το πρώτο πράγμα που θα μας πούν μετά την καλημέρα ή την καλησπέρα είναι «Βρε παιδιά, πείτε κάτι, τι θα κάνουμε με τα αγριογούρουνα». Καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Κήποι, ξέρω εγώ τι κάνουν πάνω στα ορεινά, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν, δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, στη βάση, οπουδήποτε υπάρχουν καταστροφές. Με αυτό το θέμα τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Τα τελευταία, παρόλο οι κυνηγητικές οργανώσεις αναγνωρισμένες ή μοναδικές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με αυτές, τα έχουμε τουλάχιστον 22-23 χρόνια που δεν έχουμε προβεί σε καμία απελευθέρωση. Κάποτε, αν θυμάστε, εμείς εμπλουτίζουμε την περιοχή, ναι, όπου αδυναμεί αυτή και στέκει για να έχουμε μια ισορροπία. Το ίδιο τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ και 22 χρόνια, δεν έχουμε κάνει κανένα εμπλουτισμό προς τον αγριόχειρο, γιατί έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα και τις έξαρσεις. Θα σας τα πω τα προβλήματα, ποια είναι και οι αιτίες. Με αποτέλεσμα στρεφόμαστε σε άλλα ενδημικά είδη, όπως είναι ο λαγός, η πέρδικα, ο φασιανός, το ορτίκι κτλ. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε κάνει καμία μελέτη καταγραφής του πραγματικού πληθυσμού. Εμείς έτσι όπως το βλέπουμε και είμαστε γνώστες του είδους αυτό, είναι γύρω στις 750.000. Για να υπάρχει ορθή διαχείριση και ένα μέτρο και μία ισορροπία, πρέπει να θηρεύονται τουλάχιστον το 50%. Σκεφτείτε ανά όλη την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή θηρεύουμε γύρω στις 80 με 90.000 αγριόχειρους. Πράγμα που είναι πολύ μικρό το νούμερο. Τώρα, είναι όντως έξαρση ο πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, εδώ και μια 15ετία θα έλεγα, και ιδίως και εδώ στην Ήπειρο, που είναι ο κατάλληλος βιότοπος του αγριόχειρου. Πρώτον, είναι ο υβριδισμός. Έχουμε υβριδισμό, το οποίο μία καθαροημία στον αγριόχειρο γεννάει θηλυκιά ένα έτος 6-7 το μέγιστο. Αυτή τη στιγμή με τον υβριδισμό ξεκινάνε τουλάχιστον από 6 και πάνε μέχρι 12.
Και όχι μία φορά, δύο. Το δεύτερο, πού ξεκίνησε αυτό το έντονο πρόβλημα. Το γύρω στους 2000, το 2000, ήτανε κάποιες, βγήκε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Γεωργίας με ελευθέρας βοσκής και βιολογικής βόσκησης με ένα τίμημα το κρέας, το οποίο τα είχαν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα έξω στην Ήπεθρο. Αυτό το πρόγραμμα πέτυχε παταγωδός. Με αποτέλεσμα δεν είχε τιμή, δεν είχε ζήτηση θα έλεγα, εφόσον υπήρχε τα οικόσιτα που είναι, τα οποία έβγαιναν σε πολύ μικρότερη τιμή. Με αποτέλεσμα να τα αφαιθούν ελεύθερα. Κακός για εμάς, το είχαμε τονίσει τότε το πρόβλημα, ότι πρέπει να πάνε στα κατάλληλα σφαγεία και να πάνε προς βρόσιν. Όσο και αυτή η τιμή. Δυστυχώς κάποιοι επιτίδιοι τα αφήσαν ελεύθερα. Και αυτό είναι πληθυσμός. Τρίτον και σημαντικό είναι τα καταφύγια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30, 40 χρόνια, 25 χρόνια, δημιουργηθήκαν κάποια καταφύγια. Θα λέγαμε τότε και με τη συγκατάθεση των κυνηγητικών οργανώσεων, αλλά πέραν αυτά αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν μόνο τον αγριόχειρο. Δεν υπάρχει κάποιο προστατευόμενο είδος, δεν υπάρχει ένα σπάνιο αρωματικό φυτό, δεν υπάρχει ένα σπάνιο δέντρο, κάτι για να μην γίνει επανεξέταση. Εμείς τώρα, πρόσφατα πριν τη ρυθμιστική, συζητήσαμε πάρα πολλές ώρες με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Αμυρά, ο οποίος ακούει και έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις, και παρόλο που είναι, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, που τώρα κάποια προβλήματα που έρχονται το ένα πάνω στο άλλο, επιτέλους να δοθεί και αυτή μια σημαντική λύση, συζητήσαμε ότι πρέπει να τα επαναξετάσουμε και ζητήσαμε 65 καταφύγια σε όλη την επικράτεια να απελευθερωθούν, επιτέλους να μπουν μέσα οι κυνηγοί για να μειώσουν σημαντικά τον πληθυσμό. Το τεράστιο πρόβλημα είναι για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Βοηθάμε όλους τους κτηνοτρόφους, έχουμε δει το πρόβλημα. Έχω απαντήσει και προσωπικά, γιατί παλαιότερα ήμουν και στην περιφέρεια εκλεγμένος και αντιπεριφερειάρχης στον πρωτογενή τον τομέα με τον Αλέξανδρο τον Καχρημάνη. Αγοράσαμε τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Επιτέλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή του Παρακαλάμου. Το ίδιο πρέπει να γίνουν και σε όλους τις περιφερειακές ενότητες, σε πειραματικό στάδιο, και το είδαμε ότι απέτρεψε και δεν έμπαινε και δεν είχε πρόσβαση ο αγριόχειρος μέσα εκεί. Με αποτέλεσμα να παίρνουν το 100% της παραγωγής τους. Αυτό θέλουμε και εμείς. Τώρα, το άλλο το τεράστιο δεν πρόβλημα... Δεν γίνεται όμως να τα εγκλωβίσει κανείς σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Απλά μπορεί να τα περιορίσει, αν να τα περιορίσει να μην μπαίνουν στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Παρόλα αυτά, έχει παρουσιαστεί πολύ το έντονο πρόβλημα στους όλους τους οδικούς άξονες με τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό και πόσο μάλλον σε υλικές ζημιές, πόσο μάλλον να είναι το ότι το χειρότερο με απώλεια ζωής σε έναν συνάνθρωπός μας. Τα έχουμε δει πρόσφατα. Ήδη με την πολιτική προστασία ζητήσαμε ως Ομοσπονδία να χρηματοδοτήσουμε στα κομβικά αυτά σημεία περάσματα, διότι εμείς ως ντόπιοι μπορεί να το γνωρίζουμε και να μειώσουμε ταχύτητα. Αντιλαμβάνεστε, η Ήπειρος έχει πολύ επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια με τη Εγνατία και την Ιωνία, με αποτέλεσμα ο κάθε φιλοξενούμενος που έρχεται στην περιοχή μας να μην γνωρίζει τα περάσματα ακριβώς που είναι και να έχει μια ταχύτητα πολύ παραπάνω από το επόμενο όριο. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα. Εμείς τώρα σε συνεργασία με τον κύριο Μαυρογιώργο είπαμε να χρηματοδοτήσουμε για φωτεινές πινακίδες, το οποίο παρόλο που έχουν μπει προσοχή διέλευση άγριων ζώων δεν μπορεί να είναι σε μικρού μεγέθους αυτή τη στιγμή, και είπαμε να τοποθετήσουμε φωτιζόμενες πινακίδες με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα. Πράγμα που λίγο στον ΚΟΚ είναι, θα έλεγα σε παρένθεση, μη επιτρεπόμενο, γιατί μπορεί να τυφλώσει το συνάδελφο κυνηγό. Θα το δούμε τώρα, εμείς θέλουμε να δώσουμε και κάποια λύση επάνω σε αυτό. Το άλλο που είναι ότι τελευταία... Πάντως, και σας διακόπτω, το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η διέλευση αγριόχειρων γίνεται και σε κεντρικές πλατείες μεγάλων πόλεων. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον περιορισμός, αυτό που λέγατε λίγο πριν, ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα
και για τις καλλιέργειες και για τη σωματική ακεραιότητα, αλλά κινδυνεύουν τα μέτρα. Ήδη εμείς έχουμε δώσει παράταση ενός μηνός πίσω για το μήνα Φεβρουάριο. Πάρα πολλοί μας ζητάνε το κυνήγι για να σώσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να μειωθεί άμεσα ο πληθυσμός, ναι, να ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Αυτό ρωτούσα, δεν γίνεται γιατί είναι άλλα αποδημητικά. Έχουμε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που υπογράφεται η ρυθμιστική, όπως σας είπα, που είναι το τριγώνιο και το προστατεύουμε και το κυνηγάμε σε μερικές ζώνες διάβασης. Αντιλαμβάνεστε αν θα ξεκινήσει και το κυνήγι του αγριόχειρου που θα επιτρέπεται ανά όλη την επικράτεια, θα είναι ένα πρόβλημα σε άλλο είδος. Θα είναι στο λαγό, πράγμα που δεν το θέλουμε. Εμείς θα θέλαμε να αυξήσουμε άλλο τόσο την ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Σκεφτείτε, σε όλη την Ήπειρο είναι 25 ανακριτικά όργανα θηροφύλακες. Μακάρι, και το πληρώνουμε, όπως σας είπα, το 90% κάθε χρόνο από τα μέλη μας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι αν θα ζητούσαμε το διπλάσιο προσωπικό εμείς, μακάρι αυτό και να γινότανε, αντιλαμβάνεστε ότι η άδεια θα είχε πάρα πολύ ακριβό κόστος. Με αποτέλεσμα, όπως έχουμε και τις αυξήσεις τώρα τελευταία στα καύσιμα, στην καθημερινότητά μας, στο ρεύμα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Δώσαμε την παράταση αυτή και θα δούμε και το μήνα Μάρτιο. Σκεφτείτε ότι κάποτε ήταν η κάρπωση συγκεκριμένη ανά έξοδο Σαββατοκύριακο και Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή απελευθερώσαμε και κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο η κάθε κυνηγητική ομάδα μπορεί να θηρεύσει όσα θέλει. Το άλλο που ήταν, που σας είπα για τα καταφύγια που ζητήσαμε άμεσα, έχουμε ζητήσει και στο Υπουργείο, δηλαδή λύσεις πραγματικές γεωργίας για αποζημίωση στον ΕΛΓΑ. Συζητήσαμε και με τον αρμόδιο υπουργό. Και τα συνεργεία δίωξης, τα οποία είναι σε ισχύ 360 μέρες το χρόνο. Συγκροτούνται από όλους τους κυνηγητικούς συλλόγους, εδώ στην Ήπειρο έχουμε 18. Μπορούμε να βάλουμε όσα άτομα θέλουμε να είναι υπό τον όρο νόμος κυνηγή. Τα ασφαλίζουμε κατά εξαίρεση πριν τη ρυθμιστική, με έξοδα από την Ομοσπονδία και πληρωνόμαστε από το Πράσινο Ταμείο. Από εκεί και πέρα αυτοί μπορεί να λειτουργήσουν ανά όλο την ημέρα και οποιοδήποτε διάστημα όπου υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε ότι πετύχαμε, αλλά δεν είναι το αναμενόμενο σε μας για μείωση αυτού του πληθυσμού. Και όπως είπατε, που έχουν εντοπιστεί μέσα στον ιστό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια. Αυτό είναι μόνο και μέσα στον ιστό. Δεν μπορεί να γίνει θύρευση. Εκεί πρέπει να γίνει παγίδευση, γιατί είναι μέσα στους συμπολίτες μας και αντιλαμβάνεστε μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Πράγμα που για μας θα είναι ό,τι χειρότερο. Και πρέπει να πάμε ό,τι μας λέει ο κανονισμός. Ο χρόνος του Δελτίου είναι περιορισμένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπαμε. Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, είπαμε, από την μεγάλη αύξηση πληθυσμού των αγριόχειρων και στη δική μας την περιοχή. Θέλω να σας δεσμεύσω ότι θα ξαναπούμε στο δελτίο εδώ μαζί σας, θα ξαναπούμε τα μέτρα ασφαλείας για τους κυνηγούς, διότι ναι μεν ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, ναι μεν μπορούμε να μιλάμε για θύρευση και για θυράματα, πρέπει όμως να δούμε και την προστασία των κυνηγών. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Πάρα πολύ σωστά. Κύριε Παπαγρηγορίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και θέλετε στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλά.